δρόμο παίρνουμε, δρόμο αφήνουμε και το φιλότι εδώ μπροστά μας. Θα το προσπεράσουμε και αμέσως μετά θα κάνουμε δεξιά το δρόμο που θα μας οδηγήσει προς τον Άγιο Τρίφωνα. Δεν είναι και άσχημο. Ξέρετε για που τρέχουνε? Για τον Άγιο Τρίφων. Μια πίστα δρόμος είναι και έφτασες. Ένα φανταστικό εκκλησάκι με μια υπέροχη θέα που είναι ένας καθαρά μοτοσυκλετιστικός προορισμός. Έτσι, για να πάρεις ωραίες εικόνες της Νάξου. Δεν είχα δίκιο για τη θέα. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι εδώ πάνω. Ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι. Νομίζω ότι είσαι στις Άλπεις. Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά είναι αρκετά καλά, θα έλεγα. Εδώ καθυστέρησα και σταμάτησα για να τους βγάλω από ψηλά φωτογραφία, καθώς κατεβαίνουν από τον Άγιο Τρίφωνα πηγαίνοντας προς το Φιλότι. Ένα φίδι από μοτοσυκλέτες. Δεν είναι υπέροχες? Ξανά στους δρόμους, κυνηγητό ατελείωτο. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ αυτό το στροφιλίκι, ειδικά που ήμουν μόνος μου. Εδώ καθαρά αξίζει να έρθει οποιοσδήποτε μονοσυκλετιστής και να κάνει αυτή τη βόλτα. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Δεν σταθούμε πως ανεβάζει στροφές στο Μπονέβιλ. Πα. Κοίτα. Πάω. Τόσο κισά μιλάμε. Επόμενη στάση, να σας πω, είναι μια στάση στο αρχαίο ιερό του Απόλλωνα και της Δήμητρας στο Γύρουλας Αγκρίου. Τι είναι εκεί? Βασικά είναι ένα χαμηλό ύψωμα που δεσπόζει στις αρχές μιας έφορης κοιλάδας στην περιοχή Γύρουλας. Αυτό είναι νότια του χωριού Σαγκρί. Ξεκίνησε τον 8ο π.Χ. αιώνα μια υπαίθρια λατρεία θεοτήτων της φύσης. Στην ίδια θέση κατά τον ύστερο 6ο π.Χ. αιώνα οικοδομήθηκε μνημινιώδης ολομάρμαρος ναός. Το ιερό, σύμφωνα με διάφορες ενδείξεις, ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα, τη Δήμητρα και την κόρη, με έμφαση τις χθόνιες ιδιότητές τους. Η λατρεία των χθόνιων θεοτήτων, που σχετίζονται με τη γονιμότητα και την αύξηση της βλάστησης, δικαιολογείται από την ίδρυση του ιερού στον πυρήνα μιας περιοχής πλούσιας σε παραγωγικούς πόρους, κατάλληλης κυρίως για αγροτική εκμετάλλευση. Επιπλέον, το ιερό αυτό αποτέλεσε κέντρο λατρείας και παράγοντα συνοχή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του. Ο μαρμάρινος ναός αντιπροσωπεύει ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην εξέλιξη της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο δε, στον 5ο με 6ο αιώνα μετά Χριστού, ο αρχαίος ναός μετατράπηκε σε βασιλική. Έως τον 6ο αιώνα μετά Χριστού, οπότε και ο χώρος εγκαταλείφθηκε, γύρω του αναπτύχθηκαν διάφορες εργαστηριακές εγκαταστάσεις για την παραγωγή λαδιού, κρασιού και κεραμικών. Αργότερα η λατρεία συνεχίστηκε στο μικρό μονόχωρο ναό που βλέπετε, αφιερωμένο στον Άγιο Γιάννη τον Θεολόγο, που οικοδομήθηκε στην αψίδα της ερυπωμένης βασιλικής.
Αφήσαμε τη θεά Δήμητρα και πήραμε τους δρόμους για να μεταφερθούμε στο Άλικο. Είναι μια περιοχή νοτιοδυτικά της χώρας, η οποία εκεί είχε φτιαχτεί ένα ξενοδοχείο που κατά τα λεγόμενά τους ήταν ένα ξενοδοχείο που από κάτω ήταν σκαμμένο και βγάζανε τα αρχαία προς τα έξω επί Χούντας. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω. Έχει πάρα πολλά γκράφιτι εκεί που βλέπετε. Έχει βασικά μια πάρα πολύ ωραία παραλία και κέντρους. Πολλούς κέντρους. Είναι ο αριθμός 0. Έχει κάποιος το 0? Το 02 το έχει κάποιος? Πρώτη ημέρα έκλεισε με ένα πάρτι εδώ στον Άγιο Προκόπιο, σε ένα μπιτσόμπαρο το Καλούα, όπου κάνανε και την κλήρωση με τα δώρα που δώσανε δωροθέτες. Και αυτές οι εικόνες χαμογελαστών ανθρώπων που ζουν την κάθε στιγμή είναι αυτό που απλόχερα τους έδωσαν οι δημιουργοί της εκδήλωσης. Για να δω χεράκια επάνω, όλοι τα χεράκια επάνω. Πάμε! Γκολ! Έκλεισε η βραδιά με τα απίθανα γκολ που έφαγε η Λίβερπουλ. Εγώ βασικά έφαγα καρμπονάρα.